Πάμε στην κυρία Ντόρα Πασαλτοπούλου. Τώρα είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ευχαριστούμε για ακόμη ένα πρωινό που είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Πασαλτοπούλου. Καλημέρα σας. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εδώ στην Αττική? Κοιτάξτε, αλλάξανε λίγο οι συνθήκες από τη στιγμή που ήρθαν οι μεταλλάξεις. Δηλαδή, τα δεδομένα αλλάξανε τον τελευταίο μήνα. Η εικόνα μας για οι προβλέψεις που έχουμε για την πορεία του κορονοϊού είναι μόνο λίγων ημερών. Δηλαδή, με τα λήματα που μπορούμε να βλέπουμε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, της Αττικής, της Αθήνας στην ουσία, και από αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις λίγων ημερών πώς πηγαίνουν τα κρούσματα. Ναι. Και τα κρούσματα δείχνουν μία σημαντικά ανωδική πορεία, που σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι οι πιο εξειδικευμένοι λένε και για ποσοστά του 200% αύξηση σε περίοδο αυτών των 15-20 Οπότε ήταν ημέρων. Μονόδρομος, λέτε, κυρία Ψαλτοπούλου, το να πάμε σε αυτά τα μέτρα, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, αυτό ήταν μονόδρομος. Άλλος τρόπος αντιμετώπισης του κορονοϊού, της πανδημίας, της, δεν υπάρχει. Ο μόνος τρόπος είναι τα lockdown. Έχω διαβάσει και εγώ και διάφορους επιστήμονες που αναφέρουν και κάποιες άλλες σκέψεις. Όμως παγκοσμίως αυτό που έχουμε δει είναι ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι μάσκες βέβαια, αλλά κυρίως η αποστασιοποίηση και τελικά στο τέλος το lockdown της μιας κοινωνίας είναι αυτό που φέρνει τη μεγάλη μείωση στα περιστατικά. Δηλαδή οι μελέτες που έχουν γίνει και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά δείχνουν ότι μόνο με το lockdown, το λέμε και αγγλικά τώρα, καταλάβατε. Ναι, το απαγορευτικό και ελληνικά, αυτό. Ναι, το απαγορευτικό ας πούμε της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στην ουσία είναι για 2, 3, 4 εβδομάδες. Βλέπουμε ότι και μειώνεται με διαφορετικό ρυθμό και κάθε φορά. Τελικά αυτό είναι όμως που θα μας δώσει τα αποτελέσματα. Δυστυχώς αντιβαίνει και στην κοινωνικό χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι κοινωνικό, θέλει κοινωνία, αλλά και όλη η οικονομική μας ζωή έχει σταθεροποιηθεί με αυτό το, τον τρόπο. Είναι άρα πολύ... κυρία Ψαλτοπούλου, έτσι θα πάμε για τους επόμενους πόσους μήνες? Ανοίγουμε, κλείνουμε, ανοίγουμε, κλείνουμε. Θα έλεγα ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο Φεβρουάριος, ίσως και αρχές Μαρτίου. Διότι το πρώτο είναι ο χειμώνας, διότι οι κορονοϊοί και γενικά οι αναπνευστικοί έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα και δημιουργούν επιδημίες κατά τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή περιμένουμε σε μία άνοιξη να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις επιδημίες. Και δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί ειδικά στα άτομα άνω των 70, διότι εκεί περιμένουμε τα περισσότερα άτομα να νοσήσουν βαριά ή να μπουν στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Οπότε θα πιεστεί το σύστημα υγείας και να μας πείτε και την εικόνα που υπάρχει τώρα στο σύστημα υγείας. Και ήδη πιέζεται το σύστημα υγείας ακόμα. Ακόμα δηλαδή τώρα που δεν έχουμε φτάσει στο πικ, τις επόμενες μέρες περιμένουμε το πικ, πιέζεται το σύστημα υγείας. Δηλαδή οι επόμενες μέρες θα είναι χειρότερες από αυτές που παρακολουθούμε τώρα. Ακόμα τώρα, όταν παίρνουμε τώρα, δηλαδή αύριο στην ουσία την Πέμπτη, αυτή την απόφαση, περιμένουμε σε λίγες μέρες να αρχίσουμε να επιπεδώνονται τα περιστατικά, οι καμπύλοι, και μετά να μειώνονται. Συνεχίζει δηλαδή η αυξητική πορεία τις επόμενες τώρα, μέρες. Τώρα, έχετε να μας δώσετε κάποια πρακτική συμβουλή προφύλαξης για τις πρώτες μέρες εδώ της νέας μας καραντίνας? Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μαγική συμβουλή και το πρόβλημα είναι κάτι που δεν το είχαμε πριν τον Ιανουάριο, είναι ότι η
οι μεταλλάξεις mm-hmm. που κυκλοφορούν, βεβαίως οι μεταλλάσσονται, αλλά αυτές που αρχίζουν να κυριαρχούν, αυτή που αρχίζει να κυριαρχεί στην Ευρώπη, η βρετανική μετάλλαξη, είναι αυτή που έχει φανεί ότι έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Επομένως, και σε ανθρώπους που θα πούνε όλο το χρόνο προσπαθούσα, μπορεί λόγω της πιο αυξημένης μετάδοσης να μην μπορέσουν να ξεφύγουν σε εισαγωγικά. Επομένως, το πρόβλημα είναι η μετάλλαξη και έχουμε και το θέμα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, την οποία προσπαθούμε με το lockdown να τη σταματήσουμε, διότι το πρόβλημα με αυτή είναι ότι έχουμε μειωμένη αποτελεσματικότητα κάποιων εμβολίων, όχι αυτών που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στη χώρα μας, αλλά αυτών που θα έρθουν, και γι' αυτό θέλουμε σίγουρα να περιορίσουμε και αυτά τα περιστατικά. Μεγάλη συζήτηση, κυρία Ψαλτοπούλου, γίνεται για το θέμα των μεταλλάξεων αναφορικά με τα παιδιά. Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Οι επιστήμονες της Μεγάλης Βρετανίας, επειδή το βρετανικό στέλεχος είχε εμφανιστεί πρώτα εκεί, είχαν αναφέρει πρώτον ότι έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα η βρετανική μετάλλαξη. Δεύτερον, ότι σε εισαγωγικά χτυπάει περισσότερα τα παιδιά. Και τρίτον, ότι τα άτομα νοσούν και περισσότερο βαριά. Ναι. Τώρα, αυτά είναι όμως τα δεδομένα σε μία χώρα και σίγουρα γίνανε κάποιες επιδημιολογικές μελέτες με λίγα περιστατικά. Τώρα και εμείς όλοι στην Ευρωπαϊκή, στις ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούμε να αναλύσουμε περισσότερο αν αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε ακούσει από τους βρετανικούς συναδέλφους είναι τα πραγματικά. Γεγονός πάντως είναι ότι έτσι όπως φαίνεται η διασπορά θα μπορούσε να εμφανίζεται περισσότερο, να παρουσιάζεται και περισσότερο στα παιδιά. Δεν ξέρουμε όμως αν είναι πραγματικά τα περιστατικά ή αν τελικά εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά εμφανούς κλινικής εικόνας στα παιδιά. Δεν τα ξέρουμε δηλαδή τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών. Ευχαριστούμε, κυρία Ψαλτοπούλου. Ναι. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.